Για όλα τα καθημερινά μας πρέπει, που μας γεμίζουν ενέργεια και ευτυχία. Εγώ, Αλφα Μέγα. Τι ωραία, τι ωραία, τι καλά. Μαριέλα μου, καλώς μας ήρθες, χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη. Να σε ρωτήσω αυτά τώρα, είναι παγωτά? Είναι cheesecake παγωτό, γιατί έπρεπε να επανορθώσω για τις θερμίδες που σας στέρισα τόσο καιρό. Εντάξει, ευχαριστούμε γιατί πολύ κοινό μας έκανες και αυτό, γλυκό. Και ήρθα για να φάμε όσες θερμίδες δεν φάγαμε αυτές τις 40 μέρες, ναι. Κοιτάξτε. Δεν ξέρω τώρα πόσο θα αντέξει πάνω στο ξυλάκι, αλλά κοιτάξτε. Αντέχει νομίζω. Εδώ τι γίνεται, πραγματικά. Είναι δύσκολη ημέρα η σημερινή, τρίτη του Πάσχα. Εντάξει, δεν μπορώ να το κοιμάσω. Δυσκευτό. Θα με βοηθήσεις και εσύ να το φτιάξουμε. Βεβαίως θα σε βοηθήσω να δούμε τα υλικά. Τι να πω τώρα, παιδιά, μα και αυτά τα πιατάκια, συνεχώς ανακαλύπτω, και αυτά τα πιατάκια είναι υπέροχα. Συνεχώς θα ανακαλύψουμε καινούργια πράγματα μέσα στην κουζίνα μας. Λοιπόν, Μαριέλα μου, πέρασες καλά το Πάσχα σου? Πολύ καλά. Τέλεια. Πέρασες λοιπόν. Καλά, ωραία. Μια χαρά, μια χαρά. Εντάξει, όλα καλά. Αυτά είναι. Για να δούμε λοιπόν τι θα χρειαστούμε για να φτιάξουμε με μεγάλη προσοχή. Παρακολουθούμε λοιπόν τη Μαριέλα μας όλη σήμερα. Τώρα θα το δοκιμάσω και εγώ ευθύς αμέσως για να φτιάξουμε cheesecake παγωτό. Πάμε λοιπόν έτσι λαχταριστό που φαίνεται και από την οθόνη μας. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Τι θα χρειαστούμε λοιπόν για να φτιάξουμε αυτό το υπέροχο cheesecake. Θέλουμε για το μπισκότο μας 500 γραμμάρια μπισκότο με υπερόριζα. Τι μπισκότο είναι αυτό? Γεύση υπερόριζα. Έχει? Ναι. Υπεραγορά, αλφαμέγα, τρίτο ραφάκι αριστερά, το βλέπεις εκεί μπροστά σου. Ονομάζεται Ginger Nuts. Τρίτο ραφάκι αριστερά, σε ποια περιοχή? Λατσιά, Έγκο, Μιστρόπολη. Στην Ακρόπολη. Λοιπόν, θέλουμε λοιπόν 500 γραμμάρια μπισκότων πιπερόριζα, 3 τέταρτα του ποτηριού μαύρη ζάχαρη, 200 με 300 γραμμάρια βούτυρο ανάλατο. Και για το cheesecake μας θέλουμε 1100 γραμμάρια τυρίν κρέμα, 400 γραμμάρια μαύρη ζάχαρη, 50 γραμμάρια βανίλια και 2 κουταλάκια του γλυκού ζελατίνη. Και για την επικάλυψη, σοκολάτα της αρεσκίας μας, μπισκότων και καραμέλα ή σοκολάτα. Ό,τι έχετε. Αυτά είναι. Σπίτι. Εντάξει. Ναι. Μαριέλα μου, ναι, ξέρεις μόνη σου πώς να μιλήσεις εσύ, να κάνεις τη συνέντευξη. Ναι, ναι, ναι. Εγώ θα δοκιμάσω. Ξεκίνα, ναι. Λοιπόν, να το τριμμένο το μπισκότο. Μύρισε να δεις ότι είναι έτσι διαφορετικό. Ναι, 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 είναι μυρίζει. Καταπληκτικό. Η πιπερόριζα δεν είναι το ginger. Είναι σε γεύση ginger. Λοιπόν, βάζουμε τη μαύρη ζάχαρη. Και ο λόγος που έβαλα 200 με 300 γραμμάρια βούτυρο είναι γιατί αναλόγως θα δείτε εσείς πόσο χρειάζεται, θα το νιώσετε. Βασικά πρέπει να γίνει ένα μείγμα να ενωθεί η μαύρη ζάχαρη με την. Είναι απίστευτο. Ευχαριστώ, Χριστιανά μου. Με τον μπισκότο. Και θα φτιάξουμε το cheesecake. Όχι, είπα ψέματα, δεν είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι εξαιρετικό. Είναι καταπληκτικό. Είναι υπέροχο. Νιώθεις και λίγο το αλάτι, ναι. Τι λίγο που είναι. Να πω και σε εσάς, αν θέλετε να βάλετε λίγο αλατάκι, θα γίνει λίγο salted caramel, πώς το λέμε, αλατισμένη καραμέλα, ναι. Είναι τα ίδια και τα άλλα, αλλά με άλλη επικάλυψη. Με μπισκότο σοκολάτα στο άλλο. Πραγματικά. Νομίζω θα είναι η καινούργια μόδα, Χριστιανά μου. Είναι εξαιρετικό. Αλήθεια, είναι το κάτι άλλο. Έτσι λαχταριστό. Μαριέλα μου, εσύ τα λες, εγώ συνεχίζω εδώ. Ναι, ναι, ναι. Συγγνώμη, δεν μπορώ να αντισταθώ. Είναι τόσο ωραίο. Είναι εύκολο και να γίνει. Τώρα θα μου πείτε, δεν μπορείτε να βάλετε τον μπισκότο που έχουμε φτιάξει τα άλλα cheesecake όλο αυτόν τον χρόνο. Μπορούμε, αλλά αυτό είναι κάτι το πολύ ιδιαίτερο, η γεύση. Λοιπόν, ενώθηκε τον μπισκότο. Θα πάρουμε ένα στεφάνι που είναι 23 εκατοστά. Μην βάλετε πιο μικρό γιατί θα γίνει πάρα πολύ χοντρό το μπισκότο και δεν θα μπορείτε να το σηκώσετε με τα ξυλάκια που φτιάχνουμε το pop. Συγγνώμη, αλλά δεν γίνεται να μην το φας αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Ιωάννα μου, θέλεις να έρθεις εσύ με τη Μαριέλα για να το μάθεις κόλλα στο cheesecake? Μα θα το μάθω, δεν θα αφήσω τίποτα πάνω στον πάγκο να έρθω. Θα πάω μέχρι και τα λουλούδια στο βάζο. Άρα έχεις κάνει τη βάση τώρα, Μαριέλα. Έχουμε φτιάξει τη βάση. Λοιπόν, και την αφήνουμε λίγο πιο πέρα για να κάνουμε το τυρί μας. Γιατί λοιπόν, το λένε παγωτό? Τι είναι παγωτό? Δεν το νιώσετε παγωμένο? Κοίτα, σου σπίτι 17 βαθμούς. Δεν το νιώθεις παγωμένο? Όχι. Το νιώθω δροσερό. Κοίταξε, επειδή μπήκε η σοκολάτα, τώρα να δεις. Επειδή είναι ζεστή, ξέρεις, το μαλακό. Λοιπόν, τυρί κρέμα. Να πω να κάτσω δηλαδή, όνομα να το πάρω μαζί μου. Όχι, να μην ζάχαρη.
τη βανίλια και το χτυπάμε. Πρέπει πρώτα πάει κάτω, Ιωάννα μου, και μετά. Ναι. Λοιπόν, το χτυπάμε. Λοιπόν, τώρα θα σας πω μία μικρή λεπτομέρεια. Υπάρχουν κάποια τυριά που έχουν πιο λίγη υγρασία. Και αυτά τα τυριά θα το δείτε όταν χτυπήσετε με το μίξερ, ότι δεν ενώνεται η μαύρη ζάχαρη με το τυρί κρέμα. Τι να τους κάνουμε? Να βάλουμε λίγη κρέμα γάλακτος. Εγώ ο λόγος που δεν το έβαλα είναι γιατί συνήθως τα τυριά των υπεραγορών που δεν παίρνουμε, ας πούμε οι τηλεθέτες δεν θα πάρουν το επαγγελματικό το τυρί. Διορθώστε με αν κάνω λάθος. Όταν το ανοίξει, έχει υγρό μέσα ήδη. Έχει λίγο νεράκι να το κάνω. Οπότε δεν χρειάζεται κρέμα γάλακτος, γιατί θα ενωθεί. Ναι. Αν δείτε όμως και δεν ενώνεται, θα προσθέσετε λίγη κρέμα γάλακτος. Απλώς μόνο και μόνο για να ενωθεί η μαύρη ζάχαρη με το τυρί. Πολύ λίγη. Έβαλα πολύ, απλώς για να δείτε πόσο λίγη έχω χρησιμοποιήσει. Κατανοείτε, είναι πολύ εύκολο. Πολύ εύκολο, αλλά δεν χρειάζεται βοήθεια. Μα ούτε που σας είπα σήμερα. Δεν έχουν να πρέπει να βάλει μπισκότο. Θα ξέρετε να πιέσει λίγο τα λάκια να χάσει. Ούτε που του είπα σήμερα να του παραγγείλω. Έκατσα εδώ, τρώω. Στέρισα τις τότε σύντοσες μέρες. Δικαιούται, καλά να σου κάνω. Καλά μου κάνω. Καλά να σου κάνω. Όχι, άξιζε. Όχι, γλυκό με κοινόα, γλυκό με έτσι, γλυκό με τσία. Ή γλυκό ή δεν είναι γλυκό. Το παραλήρημα της παρουσιάστηκες. Όχι, τι τσάμε. Έτσι, γνώμη δηλαδή. Λοιπόν. Εγώ βοηθώ πάρα πολλά, δάμε. Τη ζελατίνη μας, γιατί πρέπει να πήξει. Γιατί δεν θα το ψήσουμε. Κατάλαβες, θα είναι το ψυγείο. Θα βάλουμε έτσι λίγο νεράκι στα δύο κουταλάκια του γλυκού της ζελατίνης. Πάρουμε ένα πιρουνάκι. Τι άσπρη σοκολάτα έχεις βάλει από πάνω, ρε Μαριέλα μου? Κουμιά. Βερτούρα, α, κουμιά. Ναι. Αυτά που βρίσκεις όσο στην υπεραγορά. Ναι. Δεν έβαλα κάτι το οποίο δεν μπορείς να βρεις. Γιατί είναι κρίμα να μας παίρνουν τηλέφωνο και μας λένε, μα δεν το βρήκαμε, μα βάλαβες. Επειδή έχω αποκτήσει και μια άλλη σχέση, Ιωάννα μου. Με όλους μας παίρνουμε από τα βρήκατε. Λοιπόν, προσθέτουμε τη ζελατίνη. Έτσι, 5-10 δευτερόλεπτα. Είμαστε έτοιμοι. Ναι. Πολύ ωραία. Ναι, ναι, πήγαινε, ναι, ναι, ναι. Ήμουν πολύ τιμή. Ήσουν, βέβαια. Έτσι, με αυτή τα χέρια. Γιατί άφησε να το δεχτήσω. Λοιπόν. Τιατάκι, ε. Ορίστε, Ιωάννα μου. Έχει τελειώσει το μείγμα. Πάρε και πυρουνάκια. Ένα λεπτάκι, Μαριέλα μου, να δώσω και πυρουνάκια. Ορίστε. Λοιπόν, έκανες τη στρώση από κάτω. Τώρα χτύπησες την κρέμα. Έλα να στο φύγω αυτό από εδώ. Ευχαριστώ. Τέλεια. Και προσθέτουμε το τυρί μας. Θα θέλετε να το φάτε χωρίς να το κάνετε... Επικάλυψη. Όχι, θέλουμε την επικάλυψη. Ναι. Ήταν ωραία, ήταν έτσι. Έσφαγε η σοκολάτα, πάρα πολύ ωραία. Γι' αυτό και έπρεπε να γινώσω πιο απλό το cheesecake και σκέτο, για να μην είναι υπερβολικό μετά. Λοιπόν, το απλώνουμε καλά-καλά και το αφήνουμε στο ψυγείο. Συγγνώμη, στην κατάψυξη. Πόση ώρα? Κοίταξε, εγώ το είχα από χθες η ώρα 6 το απόγευμα μέχρι σήμερα. Η ώρα... Εγώ πριν έρθω, ναι, στην εκπομπή. Πάρα πολύ ωραία. Πού πάτε? Να, να κοιμηθείτε. Μείνετε λίγο εδώ κοντά μας, στην παρέα μας. Είναι... Μείνετε λίγο εδώ κοντά μας. Λοιπόν, για να δούμε εδώ. Ήρθαμε με παρέα, βλέπετε, σήμερα στην εκπομπή, έτσι πίσω από τις κάμερες. Μαριέλα μου, θέλεις βοήθεια? Περίμενε. Έλα να σε βοηθήσω. Γιατί έπιασε... Επειδή θέλει λίγο χρόνο να μην χάνει την ψήξη, απλά βλέπα το ψυγείο. Έβαλα το αυτό που κάναμε, αλλά δεν βγάλα το έτοιμο. Ωραία. Λοιπόν, αυτό είναι το έτοιμο μισής ημέρας.
Τέλεια. Να φύγω εδώ τα μπολ. Να ξεκινήσουμε το χαμό που λέμε. Έχεις λιώσει σε μπεν μαρί τη σοκολάτα, ε. Ναι. Πολύ ωραία. Και άλλο να ανοίξω τη... Είναι μια χαρά. Ναι. Είναι πάρα πολύ ωραία. Παίρνουμε ένα μαχαιράκι για να φύγουμε το στεφάνι. Τέλεια. Άρα το κάνουμε γύρω-γύρω. Ναι. Και θα ανοίξεις το στεφάνι να το αφήσεις πάνω στη βάση. Ναι. Θα το κόψουμε τρίγωνο. Πόσα κομμάτια, 10, 12. Κόψτε τα στενά. Είναι... Πάντως οι τελευταίες χάνουν το θέαμα. Είναι... Χάνουν το θέαμα. Το πίσω, είναι... Ωραία. Λοιπόν. Και το κόβουμε. Καλημέρα. Αντρέα μου, είναι ώρα για το γάλα σε λίγο, για αυτό είναι. Λοιπόν. Θα και το μαχαίρι από το πόσο πάγουμε. Θα πάρω άλλο μαχαίρι. Είναι μικρού λοιπόν αυτό. Ένα ζητώ σαν οδηγές, κύριε Ντάουλη μου, αφού είναι εδώ, τι η πιπίλα είναι, έγινε το μωρό πιπέρα που θέλει. Μαριέλα, τυχερός αυτός που θα σε πάρει. Δεν είναι τέλειο. Ευχαριστώ. Τέλειο. Άρεσε σου. Εφέ μας αφήσε να φάνε το μόνο της. Είναι τέλειο. Είναι πιο ωραίο και από το Red Velvet τους. Red Velvet. Αλήθεια. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Θα είναι καινούργια μόδα. Τα παγωμένα cheesecake. Ειλικρινά, παιδιά μου, τα στείλα δύο άτομα. Αν με επιτρέπεις να πω τα ονόματα. Βέβαια. Ένας αδερφός μου και ο δεύτερος είναι η Καταρίνα Αγαπητού. Που ήθελε. Και μου στέλνει μια και μου λέει, Μαριέλα, το είδα στην Αμερική, σε παρακαλώ, φτιάξ' το. Καλά, η αγαπητή. Και ρώτησε, στείλε μου το αδερφός μου, απίστευτο. Από το Περού. Όχι. Περού δεν είναι ο αδερφός σου. Παναμά. Α, Παναμά, ναι. Είναι η καινούργια μόδα. Πώς ήταν το φρούτι γιόκαρτ που πας και διαλέγεις το γιόκαρτ και βάζεις τελικά σου. Ναι. Τώρα τι είναι αυτό. Εντάξει, φτιάξαμε αυτή τη γεύση, σιγά σιγά θα βρούμε και τα άλλα. Μέχρι το καλοκαίρι θα το έχουμε. Θα το έχεις αυτό στο μαγαζί από εδώ και πέρα οπωσδήποτε. Δηλαδή. Οπωσδήποτε. Τώρα ποιες γεύσεις δεν ξέρω. Αυτή είναι σίγουρα. Σίγουρα, καραμέλα είναι καταπληκτική. Βλέπεις που είναι παγωτό. Πάγος. Λοιπόν. Δεν κόβεται τα μεγάλα μας τα μαχαίρια. Όχι, κόβεται. Εδώ! Εκεί είσαι. Αυτό. Δεν τα έβλεπα, Χριστιανό μου, συγγνώμη. Δεν θέλεις βάνο τώρα, Μαριέλα μου. Όχι, όχι. Λοιπόν, και ξεκινούμε και κόβουμε. Τι γονάκι. Εν τω μεταξύ, κόβεται και τέλεια. Ναι, το βλέπω. Ναι. Ναι, ακριβώς. Κόψε έτσι πιο μικρά, να μας αρκέσει όλους. Έχεις δίκιο. Κάθε κομμάτι που κάνεις την επικάλυψη του ξεχωριστά, δεν είναι? Ναι. Θα το δείξουμε τώρα. Και ανάλογα τι έχεις, πάντως, δηλαδή... να έχεις γενέθλια, να έχεις κόσμο, να έχεις έναν τραπέζι και να κάνεις αυτόν το cheesecake, είναι το κάτι άλλο. Γίνεται και με τα cheesecake που δώσαμε, πώς το λες, συνταγή άλλη φορά. Ναι. Όχι, δεν θυμάμαι άλλο cheesecake τώρα που το έχω φάει αυτό, να σου πω την αλήθεια. Ναι, αυτό, ναι. Ούτε το κλασικό, το λεβάντα, κανένα. Δεν θυμάμαι τίποτα. Τίποτα. Καμία γεύση δεν μου έρχεται τώρα που το έχω φάει αυτό. Βάζεις τα ξυλάκια έτσι. Βάζω τα ξυλάκια. Διπλά. Ναι, προτιμώ. Ωραία. Θα το βγάλω έξω, κρατώ με το γάντι για να γίνει καλό. Είναι πραγματικά, είναι καταπληκτικό. Θα φάτε τώρα και θα καταλάβετε γιατί δεν έχουμε σταματήσει εδώ. Λοιπόν. Θέλουμε το σκομπάνω. Ξανά μου, έλα, πάμε. Ναι, βουτούμε. Ναι. Τι να κάνω, από πάνω. Ναι. Να σου πω να πιάσω κουτάλα. Όχι, μια χαρά. Έλα. Επειδή είναι πολύ παγωμένο, θα... Ωραία. Καλικά πράστη κι άλλος. Χάρη. Έλα, πες μου, για να βάζεις το μπισκότο. Θα το βάζω. Έλα. Έλα αυτό. Λοιπόν, να βάλω κι άλλο. Ναι. Τέλεια. Θα πλένω. Ας το εκεί και μετά θα βάλουμε την καραμέλα. Λοιπόν, θα βάλουμε τώρα μπισκότο σοκολάτας. Άλλο πράγμα. Αλλά θα βάλω πάλι τη σοκολάτα. Ναι. Ωραία. Αυτό θα βάλετε μαύρη σοκολάτα, αν η γαλακτός έχει κανένα θέμα. Απλώς, εμείς είμαστε λίγο φαν της άσπρης σοκολάτας. Δεν πρέπει να είναι... Ναι, εις δίκαι. Ωραία. Είναι εκεί που είσαι. Ναι.
Τέλεια. Ωραία. Είναι απλή η διαδικασία του, δεν έχει πολύ. Όχι. Απλώς είναι αυτό που λέμε έξυπνο γλυκό. Θα το κάνουμε αυτό όμως την ώρα που είναι να σερβίρουμε, δεν είναι? Ναι. Μπορώ να το βάλω στην καταψύξη και 5 μέρες και μετά να το βγάλω. Δηλαδή, αν έχω, ας πούμε, έναν τραπέζι την Κυριακή, μπορώ να το κάνω από τη Δευτέρα. 45 μέρες καταψύξη. Εντάξει. Ναι. Και να κάνω αυτή τη διαδικασία με τη σοκολάτα και τον μπισκότο. Όποτε έχω κόσμο, ας πούμε. Ναι, και ό,τι έχεις. Μπορεί να έχεις άλλο είδο μπισκότο. Δεν έχει να κάνει. Πάλι ωραίο θα είναι. Άρα, κάνουμε το cheesecake. Το βάζουμε έτσι κατευθείαν κατάψυξη και από τη φόρμα ξεφορμάρουμε όταν είναι το. Τι. Μπισκότο. Α, συγγνώμη. Παγώνει εύκολα. Λόγω του ότι η θερμοκρασία είναι πολύ. Ναι. Πες μου, το βάζουμε στη φόρμα. Το βάζουμε στη φόρμα, κατάψυξη, το ξεφορμάρουμε όταν είναι να σερβίρουμε. Ναι, ξέρουμε και αυτή, επειδή είναι πάρα πολλά κομμάτια, μπορείς να κάνεις το μισό, το αλλά σε φυλάξε το και... Σωστό. Wow, έτσι θα κάνω, θα το κάνω, ναι. Και θα το βάλω κατάψυξη, να σου πω την αλήθεια. Και άμα θέλεις, βγάζεις ένα-δυο κομμάτια και θα το κόψω και σε κομμάτια. Θα το κόψεις σε κομμάτια, ναι. Και να το φυλάξω μέσα σε τάπερ, ας πούμε. Ναι. Τίποτα. Εντάξει, μια χαρά. Πολύ ωραία. Απλό. Και ωραίο, λαχταριστό. Καλά, απλό δεν το λες, εννοώ τύπου... Ναι. Έχει και τις θερμίδες του και τα πόλα του, αλλά εντάξει, αξίζει, είναι... Αξίζει, λέω, του αξίζει. Μα τα παγώ του όπως άλλος έχει. Ναι. Να τα κάνουμε και αυτά τα δύο, γιατί νομίζω με 4, 5... θέλουν και τα παιδιά, για μισή. Εννοείται, αλλά τα τρώμε και χωρίς ξυλάκι. Μαρίλα μου περίμενε να φέρω απλά ένα πιάτο μεγάλο και τα τρώμε και χωρίς ξυλάκι. Εντάξει, μπαίνει και ένα. Απλώς έχω βάλει δύο γιατί το φοβήθηκα μήπως και δεν έπηξε, αλλά δες. Και χαρά είναι. Ωραία. Θα βάλουμε και με σοκολάτα. Ναι, μπισκότο σοκολάτα. Ναι. Και τίποτε, δηλαδή να λιώσεις και μαύρη σοκολάτα και γάλα αυτούς, για να κάνεις διάφορες γεύσεις. Πάλι ωραίο θα είναι και φρούτα να βάλεις, ό,τι θέλεις. Πάρα μα πάρα πολύ ωραίο. Είναι καταπληκτικό. Θα δοκιμάσετε τώρα οι τυχεροί που είμαστε εδώ και θα καταλάβετε για τι πράγμα μιλάμε. Λοιπόν, άλλο ένα. Ωραία. Τέλεια. Και έχουμε την καραμέλα μας. Α, ναι, η καραμέλα. Τη βρίσκεται παντού, παιδιά. Αν θέλετε να τη φτιάξετε, απλά στείλτε μου ένα μήνυμα και θα σας πω είναι δύο υλικά. Τι υλικά, πες τα. Κρέμα γάλακτος, συγγνώμη, ζάχαρη με νερό, μαυρίζει, το ψήνει στο γκάζι. Ναι. Ξεκινά και μαυρίζει, αλλάζει χρώμα. Ναι, που γίνεται καραμέλα. Ναι, και την ώρα που αλλάζει χρώμα, ρίχνεις μισό με ένα ποτήρι. Ναι, αλλά ποσότητες δεν έχουμε πει. Θα σου πω. Θα βάλετε ένα ποτήρι νερό. Ναι. Με δύο ποτήρια ζάχαρη. Ναι. Θα ξεκινήσει να λιώνει και μετά θα βάλεις ένα ποτήρι κρέμα γάλακτος, θα κάνει μπουμπουλίθρες, θα αφήσεις και θα γίνει καραμέλα. Και είναι αυτό το πράγμα? Είναι αυτό το πράγμα. Αν δεν μπορείτε την έκανες βαριέστε, εσύ. Ναι, εμείς την φτιάχνουμε. Αν δεν μπορείτε και βαριέστε, υπεραγορά, έτοιμη καραμέλα και τέλος. Πολύ ωραία. Μαριέλα μου, τέλεια. Σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ειλικρινά, δοκιμάστε το, φτιάξτε το στο σπίτι και εφόσον μπαίνει και κατάψυξη, θα τρώμε ένα κομμάτι όποτε θέλουμε. Ναι, είναι τέλεια. Μαριέλα, μου σε ευχαριστούμε πάρα καλή πολύ. Συνέχεια. Είναι καταπληκτικό. Γεια στα χεράκια σου, ευχαριστώ.